την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρο 7 πρώην στελεχών τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη και τριών επιχειρηματιών παρήγγειλο αντισαγγελέα εφετών Αχυλαία Ζήση. Από έρευνα που διενήργησαν οι οικονομικέ διοκτικέ αρχέ, αποδίδοντα ευθύνε σε πρώην στελέχη τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, έπειτα από μήνυση τη σημερινή διοίκηση, προκύπτει ότι οι ανίσπρακτε οφειλέ από συγκεκριμένου πελάτε φαίνεται ότι η ζημία που προκάλεσαν το διάστημα 2007-2015 ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, ο αντιεσαγγελέα ζήτησε να ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία σε βάρο πέντε πρώην προέδρων τη ΕΒΣ με τι επιβαρυντικέ διατάξει του νόμου περί καταχραστών, ενώ αντιμέτωποι με την κατηγορία τη άμεση συνέργεια στην κακουργηματική απιστία βρίσκονται δύο πρώην εμπορικοί διευθυντέ τη ΕΒΣ. Εξάλλου, για ηθική αυτορχία στην απιστία κατηγορούνται οι προέδροι τριών εταιριών πελατών τη ΕΒΣ. Η διερεύνηση τη υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στι αρχέ του χρόνου η σημερινή βιομηχανία καταγγέλλοντα ζημιά στην περιουσία τη. Η αναφορά στηρίχθηκε στα ευρήματα ελέγχου που είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα ανεξάρτητη εταιρεία με εντολή τη διοίκηση τη βορειοαδυτική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, ελεγκτέ έκαναν φίλο και φτερό έγγραφα εκθέσει ελέγχου, συμβάσει, τιμολόγια και πωλήσει. Όπω μετέδωσε το ifmerida.gr, στην πολυσέλιδη αναφορά καταγγέλθηκε ότι οι προηγούμενε διοικήσει συνέχιζαν να χορηγούν ζάχαρη επιπιστώσει σε τρει εταιρείε, παρότι δεν τηρούσαν του όρου που προβλέπονταν στι σχετικέ συμβάσει και παρά το γεγονό ότι οι οφειλέ ανέρχονταν σε υπέρογκα ποσά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα καταγγελόμενα στελέχη τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, σύμφωνα με την αναφορά, προχωρούσαν σε αυξήσει πιστοτικών όριων χωρί να τηρούνται οι εγγυήσει που προβλέπονταν στη σύμβαση. Στο πόρισμα που παραδόθηκε στον εισαγγελικό λειτουργό και με βάση το οποίο αυτό παρήγγειλε τη δίωξη, γίνεται λόγο για ζημία που ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ από ανίσπρακτα υπόλοιπα των τριών ευρώ ελεγχόμενων εταιριών. Σύμφωνα με εισαγγελικέ πηγέ, από τη συνεργασία με την πρώτη εταιρεία, η ΕΒΣ φέρεται ότι υπέστη ζημιά 38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τη δεύτερη ζημιώθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ και από την τρίτη με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η δικογραφία αναμένεται το επόμενο διάστημα να διαβιβαστεί στην ανακρίτρια διαφορά Θεσσαλονίκη, που θα καλέσει τα 10 εμπλεκόμενα πρόσωπα σε απολογίε. Εν τω μεταξύ, επίσκεψη στο εργοστάσιο Ζάχαρη Ορεστιάδα έκανε ο πρόεδρο τη ελληνική βιομηχανία Ζάχαρη, ο κ. Χρήστο Ρώσιο. Κατά τη σύντομη στην επίσκεψή του, ο πρόεδρο τη ΕΒΣ μίλησε για το εποχιακό προσωπικό του εργοστασίου και διεμήνησε ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα των προσλήψεων που έχει καθυστερήσει περίπου δύο μήνε. Ενώ μιλώντα στο ράδιο Εύρο, τόνισε ότι η πρόθεση τη διοίκηση είναι η επέκταση τη διάρκεια λειτουργία του εργοστασίου. Για τη φετινή καμπάνια, ο κύριο Ρώσιο είπε ότι συμπληρωματικά με τα 13.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν στον Εύρο θα επεξεργαστούν ζαχαρότεφλα που θα έρθουν από τι αίρε, ενώ μία μικρή ποσότητα θα έρθει και από τη Βουλγαρία, ανοίγοντα έτσι το δρόμο στη γειτονική χώρα για την δυτλοκαλιεργία αλλά και τη διασφάλιση της λειτουργίας του εργοστασίου της Ορεστιάδας